Πότε πρέπει ένας ασθενής να επισκεφθεί ένα νευροφυσιολογικό εργαστήριο και τι υποδομές πρέπει να υπάρχουν σε αυτό? Μια απλή λιποθυμία ή μια απώλεια συνείδησης, πότε πρέπει να μας ανησυχήσει? Απαντήσεις για όλα αυτά μας δίνει ο νευρολόγος Βασίλης Γκρίνιας. Κύριε Γκρίνια, εξηγήστε μας πότε ένας ασθενής πρέπει να επισκεφθεί το νευροφυσιολογικό εργαστήριο. Χρειάζεται ένας ασθενής να επισκεφτεί το χώρο εδώ, στην κλινική, όταν πρέπει να κάνει ένα ηλεκτρομυογράφημα ή ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Ή να έχει βέβαια μια κλινική εξέταση από τον νευρολόγο. Σε τι μας βοηθούν αυτές οι εξετάσεις? Όσον αφορά το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, συνήθως το χρειάζεται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που μπορεί να έχει έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, δηλαδή άνοια, ή να είναι μετά από κάποια κάκωση, να έχει ένα ιστορικό επιληψίας ή να διερευνάται ένα επεισόδιο απώλειας συνείδησης. Για τον ηλεκτρομυογράφο, πιο πολύ ο ηλεκτρομυογράφος μάλλον βοηθά περισσότερο ή πιστοποιεί κάποιες παθήσεις, όπως πολυνευροπάθειες και μυοπάθειες. Συμβάλλει ουσιαστικά στη διάγνωση. Αλλά χρησιμοποιείται επίσης και για κάποιες παγιδευτικές νευροπάθειες, για ριζίτιδες. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα ότι είστε ασθενής. Mm-hmm. Βάζουμε αυτό που είναι η γύρω σε ένα ασθενή. Για παράδειγμα, θέλουμε να ελέγξουμε αν ένα άτομο έχει σύνδρομο καρπίου σωλήνα, που είναι πολύ συχνό. Πρέπει να πάρουμε τα δύο ηλεκτρόδια αυτά. Αφήστε το χέρι εδώ. Mm-hmm. Να κολλήσουμε στο συγκεκριμένο σημείο το καταγραφικό και το αναφοράς, που είναι ο βραχής απαγωγός του αντίχειρα, εδώ έτσι λέγεται ο συγκεκριμένος μυς. Mm-hmm. Και μετά, με αυτό που είναι ο ερεθιστής, ερεθίζουμε το νεύρο, το μέσο νεύρο συγκεκριμένα, στο σημείο εδώ στον καρπό. Λοιπόν, θα ανεβάζω λίγο την ένταση, θα νιώθετε ένα τσιμπηματάκι σαν ρεύμα. Ναι. Και βλέπετε την κίνηση που κάνει στο δάχτυλο. Πιάνει. Σημειώνουμε το σημείο αυτό εδώ. Mm-hmm. Εδώ που έγινε. Και προχωράμε σε ένα δεύτερο σημείο. Τώρα θα δούμε πάλι με το ίδιο ερέθισμα την κίνηση, όχι όπως είναι. Ερεθίζουμε το νεύρο και εκτελεί την κίνηση αυτή. Mm-hmm. Μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα μεταφέρεται το ερέθισμα. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα εδώ με βάση την κινητική ταχύτητα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι φυσιολογικά τα ευρήματα. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος ασθενής παθαίνει μια επιληπτική κρίση, πώς αντιμετωπίζεται? Πέρα από την κλινική εξέταση και το ιστορικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να ληφθεί από άτομο που ήταν παρόν στο επεισόδιο. Το εργαστηριακό κομμάτι περιλαμβάνει την απεικόνηση που πρέπει να έχουμε στον εγκέφαλο αυτού και το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Όλα αυτά μαζί, συνδυασμό, τα αξιολογούμε και μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το αν αυτό ήταν ένα επιληπτικό επεισόδιο ή όχι. Και αν όντως ήταν μια επιληπτική κρίση, μετά θα πρέπει να δούμε αν αυτή ήταν πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής. Με τι συχνότητα εμφανίζεται μια επιληπτική κρίση στον γενικό πληθυσμό? 5% κάποια στιγμή της ζωής τους θα εμφανίσουν ένα μεμονωμένο επιληπτικό επεισόδιο. Αλλά να διευκρινιστεί ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν επιληψία. Mm-hmm. Απλώς εμφάνισαν ένα μεμονωμένο επιληπτικό επεισόδιο. Πότε πρέπει να ανησυχήσει το περιβάλλον του ασθενούς? Όταν μια επιληπτική κρίση με σπασμούς διαρκεί περισσότερα από 5 λεπτά ή αν έχουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια επιληπτικών κρίσεων, χωρίς το μεσοδιάστημα ο ασθενής να αποκτά επαφή με το περιβάλλον. Τότε αυτό αποτελεί μια επίγουσα κατάσταση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ενδονοσοκομιακά. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.